Μετά από 32 διαδηλώσεις των φιλάθλων του, μετά από 14 μήνες πάλης, με τα αρμόδια όργανα σε γραφεία και αίθουσες δικαστηρίων, ο Ολυμπιακός Βόλου αποκαταστάθηκε εν μέρη και τώρα καλείται να αποδείξει και πάλι ότι θα είναι μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στο φετινό πρωτάθλημα της Football League. Μπήκε, γιατί μην ξεχνάτε, 14 μήνες είχε χάσει την ταυτότητά της. Δεν υπήρχε Ολυμπιακός Βόλου μόνο στο όνομα, δεν υπήρχε χαρτιά. Αυτό είναι μεγάλη μέρα για τους Ολυμπιακούς και γενικά για όλο τον Βόλο. Πιστεύω ότι μετά αυτή τη δικαίωση, με την συσπήρωση του κόσμου, η οποία είναι εντυπωσιακή, και θέλω να πω ένα μπράβο σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος μετά από τόσους μήνες, όχι μόνο στηρίζει την ομάδα, όχι μόνο έχει απαιτήσεις, αλλά είναι ένας κόσμος ο οποίος έδωσε ζωή σε αυτήν την ομάδα. Και νομίζω ότι στο τέλος θα είναι ευχαριστημένος και δικαιωμένος και για τη δικιά του την παρουσία, αλλά ταυτόχρονα ότι θα σπρώξουν αυτά τα παιδιά για να φτάσει ο Ολυμπιακός εκεί που πρέπει. Οι Ερυθρόλευκοι, παίρνοντας και ένα τεράστιο ρίσκο με τη δημιουργία της νέας ομάδας ένα μήνα πριν έρθει η δικαίωση από ΕΠΟ και Football League, είναι τώρα στην ευχάριστη θέση να βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο μεταγραφικό του σχεδιασμό και πιθανότατα αύριο, τελευταία ημέρα των ελεύθερων προς μεταγραφή παικτών, να ανακοινώσουν ακόμη δύο ποδοσφαιριστές που θα είναι και οι τελευταίες μεταγραφικές προσθήκες. Ο λόγος για έναν αμυντικό χαφ και έναν κεντρικό αμυντικό, με τα ονόματα στα ποδοσφαιρικά στέκια να δίνουν και να παίρνουν. Πάντως από την ΠΑΕ κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά και επισήμως θα μιλήσουν μόνον όταν μπουν οι υπογραφές στα συμβόλαια. Στα ευχάριστα που τελευταία έρχονται μαζεμένα ήταν και η σημερινή απόφαση της Super League που είπε ναι στην αναδιάρθρωση των κατηγοριών και με αυτή την εξέλιξη μπαίνει τέλος στο μεγάλο αγώνα παύλα περιπέτεια των βολιωτών εδώ και 14 μήνες. Στο μεταξύ, το φως της δημοσιότητας είδαν οι σκέψεις των διοικούντων της ΠΑΕ για την κατάθεση πρότασης στο Δήμο Βόλου για την αξιοποίηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου του ΕΑΚ Βόλου με την παραχώρησή του για 49 χρόνια. Ένα θέμα βέβαια που έχει ακόμη πολύ δρόμο μέχρι να υπάρξει κάτι το χειροπιαστό. Αύριο ο Ολυμπιακός αγωνίζεται κόντρα στην Αναγέννηση Γιαννιτσών, ομάδα της Football League, σε φιλικό στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 18:00 το απόγευμα. Η γενική είσοδος ορίστηκε στα 8 ευρώ.